σε πλέον φωνή μου, τον ανέμενο στίμο, το μεθύσι σου δέσε και τη φλόγα σου κράτα. Σφίξε τώρα ζευγάρια, την υπό με τον ύμο, στρώσε στέρεο το βήμα, στράτα νησιά περπάτα. Το φαρί του μας σε πάρει, που ζητά δεξιοσύνη και καλό γαλινάρι. Κι ας μη πούν πως τραγούδι σαν γι' αυτό δεν ταιριάζει, τέτοια σκότεινη ώρα που τα στήθια σου πνίγει, λέω εκεί που μένει και που μόνο θα αλλάζει στο καλύτερο πάντα, σαν η αγκούσα θα φύγει. Γιατί αφήκε να φύγουν, πες πως όλα σκηνάνε, όλα τα άλλα θα μείνουν και δικά μας ερνάνε. Σας θέλει, τούτη γη δεν σας ξέρει, όλα εδώ είναι δικά μας, τι απ' το κάθε λιθάρι, απ' το χώμα, απ' το δέντρο, το νερό και τα γέννη, το κορμί μας μια στάλα για να γίνει έχει πάει. Η ψυχή μας επήρε μια πνοή απ' το καθένα, όλα εδώ είναι δικά μας, μα για σας όλα ξένα. Όταν ένα φωνητικό σύνολο και μια ομάδα χορού από ερασιτέχνες βάλουν μια ιδέα κατά νου, και όταν αυτή η ιδέα έχει σχέση με την ύπαρξή τους αλλά και τη διατήρησή τους σαν Έλληνες, τότε τα αδύνατα αρχίζουν να γίνονται δυνατά και ολόκληρη η οικουμένη στρέφεται προς τους δημιουργούς του ελεύθερου πνεύματος. Μια ομάδα Έλληνες της Λεμεσού που κατόρθωσαν να στρέψουν πάνω τους τα βλέμματα των μεγάλων, εκεί που η πολιτική και η ούτω καλούμενη διπλωματία απέτυχε για 20 συνεχή χρόνια. Εδώ και μια πενταετία ο πολιτιστικός όμιλος Διάσταση μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα γυρίζει τον κόσμο και διαφωτίζει τους συνανθρώπους μας για το πρόβλημα της Κύπρου. Ο στρατιώτης με την κιθάρα του, όπως πολλοί αποκαλούν τον Γιώργο Νταλάρα, αγκάλιασε με αγάπη τις προσπάθειες και το έργο αυτών των Λεμεσιανών και από το 1989 η Διάσταση αποτελεί μέρος των συναυλιών του μεγάλου τραγουδοποιού. Μετά από μια σειρά συναυλιών για την άμυνα της Κύπρου, σε ολόκληρη τη Μεγαλόνισσο, το Λονδίνο και το Παρίσι, το δίδυμο Νταλάρα Διάστασης συνέχισε το έργο του με τη διοργάνωση συναυλιών και παραστάσεων στο Λονδίνο και την Αμερική, με μόνο στόχο τη διαφώτιση των ξένων μέσων μαζικής ενημέρωσης περί του κυπριακού προβλήματος. Οι προσπάθειες για την υλοποίηση αυτού του τεράστιου έργου ξεκίνησαν ένα χρόνο πριν με επαφές σε διάφορα επίπεδα στη Λευκοσία, Λονδίνο, Νέα Υόρκη, Σικάγο και στην πόλη κλειδί για τη λύση του προβλήματός μας στην Ουάσιγκτον. Μετά από υπεράνθρωπες προσπάθειες εκ μέρους του Γιώργου Νταλάρα και των συντελεστών της Διάστασης Μάριου Παπαδόπουλου και Πανίκου Σχοινή, επιτυγχάνεται μια συνεργασία μεταξύ του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών στη Λευκοσία και των υπευθύνων της παροικίας του Λονδίνου, Νέας Υόρκης και Σικάγο. Στο μεταξύ, στο τρίγωνο Λευκοσίας Αθήνας Άγκυρας κορυφώνεται η ένταση γύρω από την τελευταία αποτυχία των συνομιλιών περί των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης και ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών προσπαθεί απεγνωσμένα να σώσει την κατάσταση. Σχεδόν ταυτόχρονα, το Μάιο του 1994, ξεκινά η πρώτη αποστολή της Διάστασης για το Λονδίνο, όπου θα ανεβάσει το χορόδραμα των Αθανάτων με την ευκαιρία της επετείου της 1ης Απριλίου, το οποίο είναι και το ξεκίνημα της διαφώτισης Νταλάρα Διάστασης για το Κυπριακό. Ολόκληρη η ομάδα φτάνει στο αεροδρόμιο Λάρνακο στις 2 το πρωί, αμέσως μετά από την παράσταση των Αθανάτων στο Πατήχιο Δημοτικό Θέατρο της Λεμεσού. Μαζί τους, όπως πάντα, και εμείς, το συνεργείο του λόγου, για να καταγράψουμε βήμα προς βήμα την ηρωική προσπάθεια αυτών των παιδιών που εντελώς εθελοντικά άφησαν δουλειές, σχολεία και οικογένειες για τον κοινό σκοπό.
I was a stranger in this city. Μετά από 48 ώρες αϊπνίας, φτάσαμε στο Λονδίνο όπου μας περίμενε ακόμη μια κακοτυχία, χαρακτηριστικό της χώρας που μας φιλοξενούσε. Έπρεπε να περιπλανηθούμε στους δρόμους της Βρετανικής πρωτεύουσας για 6 περίπου ώρες, ώσπου να μπορέσει να μας δεχτεί ο διαβόητος ξενώνας. Μια εμπειρία όχι για τόσο ενθαρρυντική για το υπόλοιπο της αποστολής. Παρόλο που στο γνωστό άσμα του, ο περίφημος και σεβαστός καλλιτέχνης της αμερικάνικης κουλτούρας Louis Armstrong αναφέρεται στην χαρακτηριστική ομίχλη του Λονδίνου. Η πρωτεύουσα του ξεδοντιασμένου Λέοντα μας υποδέχτηκε με λιακάδα, προσπαθώντας ίσως να μας καλοπιάσει με μια ψεύτο εικόνα, ζητώντας έτσι άφεση αμαρτιών. A foggy day in London town had me low. And had me down. I viewed the morning with alarm. The British Museum had lost its charm. How long I wondered could this thing last? But the age of miracles hadn't passed. Yes, for suddenly, baby, I saw you there. Through the fog in London town, the sun was shining everywhere. Μετά το πρώτο 24ωρο ξεκούρασης, έφτασε η μέρα της παράστασης. Η παροικία των συμπατριωτών μας κατέκλυσε το θέατρο Σο, αναζητώντας μια θύμηση της πατρίδας και των ανθρώπων που πάλεψαν για τη δική μας λευτεριά. Μια έννοια που ίσως σήμερα προκαλεί τριγμούς στους τάφους εκείνων που υπέκυψαν στην ίστατη θυσία πριν από 40 τόσα χρόνια. Έκθεση φωτογραφίας του απελευθερωτικού μας αγώνα προηγήθηκε της παράστασης, η οποία θύμισε στους θαμώνες τη μαρτυρική τετραετία 1955-59. Παράλληλα, ίσως να έκανε και μερικούς να συνειδητοποιήσουν την πραγματικότητα που εξακολουθεί να μαρτυρεί το Άγιο νησί μας. Το έργο των Αθανάτων, ένα χορόδραμα αφιερωμένο στους πεσόντες του απελευθερωτικού αγώνα 55-59, είναι ένα δημιούργημα της Διάστασης, σκηνοθετημένο από τον Μάριο Παπαδόπουλο και γραμμένο από τον Ανδρέα Χαραλάμπους. Η μουσική που χρησιμοποιήθηκε είναι του Δημήτρη Λάγιου, Σταύρου Ξαρχάκου, Βαγγέλη Παπαθανασίου, Μιχάλη Χριστοδουλίδη και Μίκη Θεοδωράκη. Χάρη στην Διάσταση, χάρη στην Ομοσπονδία των Αποδήμων Κυπρίων της Αγγλίας, χάρη στο Θέατρο Τέχνης, η παροικία μας απόψε στο Λονδίνο έζησε στιγμές αγώνα, εθνικής αξιοπρέπειας και καρτερίας. Μπορώ να πω ότι από όλα τα οποία ήρθαν από την Κύπρο στο Λονδίνο, αυτό είναι το καλύτερο συγκρότημα και ο κόσμος πραγματικά έχει κάτι ενθουσιαστεί για την απόδοση αυτού του συγκροτήματος. Κατάφερε να μεταδώσει το αίσθημα της τραγωδίας του δράματος της Κύπρου και του δράματος των ηρώων οι οποίοι απεικονίστησαν. Ό,τι μου λες και εσύ, προχωρή.
εμπειρών είναι ότι δυστυχώς δεν μπορούσαμε να έχουμε μεγαλύτερο χώρο για να μπορέσει ένα πολύ μεγαλύτερο μέρος της παροικίας μας να ευχαριστηθεί και να ζήσει μια βραδιά πατριωτική. Απολαύσαμε απόψε πράγματι μια μελοδραματική μυσταγωγία και ήτο η πιο κατάλληλη εποχή κιόλας εν όψη του γεγονότος ότι σε δύο μέρες είναι η επέτειος του εθνικοαπολευθερωτικού μας αγώνα που ξεκίνησε το 1955. Αυτό που βλέπουμε όταν πάμε κάτω στην Κύπρο, τον τουρισμό και τον ευδαιμονισμό και την απάθεια, ίσως να είναι ένα κρυμμένο ηφαίστειο κάτω από αυτό που η διάσταση μας έδωσε να νιώσουμε αυτό το κρυμμένο ηφαίστειο. Και πιστεύω ότι άρχισε η πορεία για την αντίσταση. Έχει 20 χρόνια αρκετά πια. Πρέπει οπωσδήποτε εμείς στο εξωτερικό να εντείνουμε, να δεκαπλασιάσουμε τις προσπάθειες μας ούτως ώστε να δημιουργήσουμε νέους φιλέλληνες. Δεν θέλω να αναφέρω ονόματα πολλών φίλων μας βουλευτών που κινητοποιούνται τώρα, αλλά θα εντείνουμε οπωσδήποτε τις προσπάθειες μας. Αυτή η απόψε μας τόνωσε τις δυνάμεις μας και από αύριο θα αρχίσουμε τις επαφές μας για να αυξήσουμε και να δραστηριοποιήσουμε αυτούς τους φίλους μας, ούτως ώστε να δικαιωθούν οι θυσίες των παλικαριών της Κύπρου. Το σημερινό μήνυμα της παράστασης των αθανάτων αφιερωμένο στον αγώνα της απελευθέρωσης της Κύπρου είναι ένα μήνυμα ότι η Κύπρος πρέπει να ελευθερωθεί. Γι' αυτό πρέπει να μαζευτούμε όλοι, να μαζέψουμε όλους τους φίλους μας και να δώσουμε τα μηνύματα της ελευθερίας, της εισβολής και της κατοχής. Και μόνο η δική μου παρουσία απόψε εδώ που ήταν υπό την αιγίδα μου, αλλά και οποιαδήποτε άλλη βοήθεια η οποία χρειαστεί η κυβέρνηση θα την χορηγήσει προκειμένου να δοθούν μηνύματα όπως το απόψινό. Σαν όπως μια φορά να μ' αγκαλιάσεις, σε καρτελούσα δεν μπορεί σκεφτόμουν να μ' αφήσει. Παραμονή χωρίς φιλή, ήρθες μανούλα τώρα το κελί, με φως ελπίδος έχει πλημμυρίσει. Σε καρτερούσα τώρα πια που με βρήκες θα μείνει. Διώξε μακριά τον εαυτό.
δώσε μου τη θερμή της Γαλλίας. Με το πέρας του χοροδράματος βρεθήκαμε στο οίκημα του Θεάτρου Τέχνης, το οποίο μαζί με την Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία Μεγάλης Βρετανίας είχε οργανώσει την παράσταση στο Λονδίνο και απολαύσαμε ίνο από τα πάτρια εδάφη ως και φαγητά της παράδοσής μας. Η κοινωνικοποίηση μεταξύ αλλήλων ήταν φυσικό επακόλουθο, αν λάβουμε υπόψη την εξάντληση του τελευταίου 48 ώρου. Το μεσδαμεσονύχτιον βρήκε μερικούς από εμάς εμπλεκόμενους σε αποστολή δημοσίων σχέσεων και εθνικής ενημέρωσης, με ομάδα Ιταλόφωνων θαμώνων του Ξενώνα, η οποία κατέληξε σε εθνικά και λαϊκά άσματα παντός ακούσματος μέχρι τις πρωινές ώρες. You can do anything with you on my positions. You were to nothing but a hound dog. I don't like you. You're nothing but a Η επόμενη μέρα της αναχώρησης για τις Ηνωμένες Πολιτείες μας βρήκε στον αερολιμένα με τα πρώτα αποτελέσματα της Βρετανικής φιλοξενίας. Μέλος της χορευτικής ομάδας χρειάστηκε τις υπηρεσίες του θεράποντα γιατρού, ο οποίος συνόδευε την αποστολή από Κύπρο για κάθε ενδεχόμενο. Χάρη στις ικανότητες του δόκτωρα Ρόι Γεωργιάδη, η ατυχής νεαρά έτυχε κάθε φροντίδας ώστε να μπορέσει να συνεχίσει την αποστολή της με το υπόλοιπο της ομάδας. Εν τω μεταξύ, το υπόλοιπο του συνόλου προσπαθούσε να βρει κάθε τρόπο ψυχαγωγίας, μια και οι υπάλληλοι του αερολιμένα φρόντισαν ώστε να περιμένουμε περίπου 3 ώρες προτού μας επιβιβάσουν στο σκάφος, θυμίζοντάς μας για ακόμη μια φορά ότι ευρισκόμασταν ακόμα στην ποθητή τους χώρα. Επόμενος μας σταθμός, Σικάγο. Η πόλη των ανέμων, όπως την ονομάζουν οι ντόπιοι, πατρίδα του Αλκαπόνε και έδρα των Σικάγο Bulls. Ταυτόχρονα, η πόλη με το μεγαλύτερο ελληνικό πληθυσμό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρόλη τη μακρά διάρκεια της πτήσης, όλοι μας νιώθαμε μια ξεγνιασιά και ανακούφιση που είχαμε αφήσει πίσω μας στη χώρα των Λεόντων. Μέχρι ότου φτάσουμε στην πόλη των Ανέμων, είχαμε εξαντλήσει και το ρεπερτόριο των δημοτικών ασμάτων με τα οποία διασκεδάζαμε το πλήρωμα και τους συνταξιδιώτες μας. Η φιλοξενία του νέου κόσμου φάνηκε από τις πρώτες στιγμές όταν ο οδηγός του λεωφορείου μας υποδέχτηκε με το γνωστό άσμα του αείμνηστου Τζον Πελούτσι, Sweet Home Chicago. Come on, baby, don't you wanna go?
Περιττό να πούμε φυσικά ότι ο ξενώνας που μας φιλοξένησε κάθε άλλο παρά ταπεινός ήταν. Τα επόμενα 2-24 ώρα τα περάσαμε μαθαίνοντας τη φιλόξενη αυτή πόλη με οργανωμένες εκδρομές που οργάνωσε για μας το Ελληνικό Κογκρέσο. Sweet home, Chicago. Η ώρα της πρώτης συναυλίας του Γιώργου Νταλάρα κόντευε και φυσικά όλη η ομάδα έπρεπε να αρχίσει τις προετοιμασίες. Η εξάσκηση ξεκίνησε από την προηγούμενη με δοκιμές της χοροδίας και της ομάδας χορού. Μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα, όπως πάντα, η σύζυγος του Άννα και η αδερφή Κατσιμίχα, οι οποίοι θα τον συνόδευαν στη συναυλία. Το ίδιο βράδυ μας φιλοξένησε η παροικία σε γνωστή ελληνική ταβέρνα της Μεγαλούπολης, όπου μας τίμησαν οι ηγέτες του αμερικάνικου ελληνισμού με την παρουσία τους. Το όνομά μου όταν πηγαίνω στην Κύπρο δεν είναι Andy Athens, είναι Andy Νικοσία. Που του είπε ο θυμάσαι ο Βελ, θυμάσαι ο κύριο Βασιλείο. Είπε όταν θα έρθει στην Κύπρο αυτό είναι το όνομά σου. Δεν είναι Andy Athens. Πα στην Αθήνα είναι Andy Athens. Αλλά εδώ είναι Andy Νικοσία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε τυχεροί να σας έχουμε μαζί μας. Ο κύριος Δαλάρας, η γυναίκα του, όλοι σας. Είναι μεγάλο η
υπερηφάνεια για μας να σας έχουμε, γιατί εσείς θα κρατήσετε το κυπριακό τραγικό θέμα, θα το κρατήσετε μπροστά μας και να μην το ξεχάσουμε μόνο εμείς, να μην το ξεχάσετε κανένας στον κόσμο, μέχρι να βρούμε τη λύση που είναι η σωστή λύση για την Κύπρο. Ευχαριστούμε. Την επομένη, το συνεργείο μας, συνοδευόμενο από τον κύριο Σκηνή, συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Ελληνικού Κογκρέσου, κύριο Άντρου Άθενς, όπως και με τον πρόεδρο των Κυπρίων Αμερικής, κύριο Φίλιπ Κρίστοφερ, για σκοπούς ενημέρωσης και ανταλλαγής απόψεων. And of course, that's a problem. The Cyprus situation in it totally American. The justice, the human rights, the religious question, all in a typical of what America stands for. Αυτό που συνιστώ πάντοτε στους κομματάρχες και στους αρχηγούς κομμάτων και της Κύπρου και της Ελλάδος, όταν έρχονται εδώ πέρα, να κρατούν μια γενική ελληνική εθνική πολιτική και να μην ενθαρρύνουν δημιουργίας κομμάτων και πράγματα. Διότι στα παλιά είχαμε Νέα Δημοκρατία της Αμερικής, Πασόκ Αμερικής, και όλα αυτά δημιουργήθηκαν πρόβλημα. Το μεγάλο παράπονο των εκπροσώπων του ελληνισμού είναι η έλλειψη επικοινωνίας και βοήθειας από τις κυβερνήσεις Ελλάδος και Κύπρου. Ενώ γίνονται μεμονωμένες προσπάθειες από υπουργεία όπως τα παιδείας και πολιτισμού, δεν υπάρχει συντονισμένη προσπάθεια για κοινό έργο. Μας κοιτάζουν εμάς σαν Έλληνες και λέει, γιατί θέλετε βοήθεια από την Ελλάδα ή από την Κύπρο? Το πρόβλημα είναι αυτό, διότι δίνουμε στην Εκκλησία, δίνουμε στα σωματεία, δίνουμε σε φιλανθρωπικά ίδρυματα, πρέπει να κάνουμε σπίτια για τους γέρους, πρέπει να κάνουμε για τους νέους. Συνεχώς είναι μία από αυτή η οποία πρέπει να δίνεις. Και όταν έρχεσαι για το πολιτικό σύστημα στην Αμερική, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μία προπαγάνδα τους Τούρκους 30 εκατομμύρια δολάρια μόνοι μας. Και η Ελλάδα να ξοδεύει 250.000 δολάρια για προπαγάνδα και η Κύπρος 150.000 δολάρια. Δεν είναι λογικό αυτό το πράγμα. Και προπάντων για την Κύπρο, η οποία η μισή Κύπρος είναι σκλαβωμένη. Πρέπει να πάρουν την απόφαση ότι πρέπει στην Αμερική που θα έρθει η λύση, θα ρίξω 50 εκατομμύρια δολάρια. Και ξέρεις τι, με 50 εκατομμύρια δολάρια, αυτό που έλεγα επανειλημμένως, θα σούσουμε το Λευκό Οίκο. Για να δώσουμε και 5 εκατομμύρια. Τίποτα από εδώ. Έλα. Να δώσουμε και 5 εκατομμύρια, όχι 50. Η μεγάλη ώρα της πρώτης συναυλίας έφτασε. Οι προετοιμασίες γίνονται πυρετωδώς. Ως γνωστόν, ο Γιώργος Νταλάρας ανέχεται μόνο την τελειότητα και γι' αυτό όλοι οι τεχνικοί εργάζονται σταμάτητα. Η διάσταση αναμένει στα παρασκήνια, ώσπου να τους φωνάξουν για την τελική δοκιμή. Ο κόσμος άρχισε να μαζεύεται. Το θέατρο άνοιξε για το κοινό και σε διάστημα λίγο λεπτών οι 4.000 θέσεις έχουν γεμίσει. Μπορεί να τα αποφύγει.
And I want all of you tonight, now that the lights are off, I want all of your thoughts to go back to Cyprus. We have 200,000 refugees. We have 1,600 people missing. We have 5,000 people that died defending the island of Cyprus. 20 years is a long time. And we as American citizens, ladies and gentlemen, have an obligation. We cannot wait for Greece. We cannot wait for Cyprus. It is up to us, the American citizens. Let the voice of George Dalaras tonight bring freedom to Cyprus. Αντάν κι αρκέψαν οι κρυφοί οι ανέμοι και φυσούσαν κι αρκίνησαν εις την Τουρκιά να κρυφοσυνευκιάζει. Η διάσταση ανοίγει τη συναυλία με το μόνο αρμόζοντα τρόπο. Ως τις και κάμαν των καιρών κι άρκεψε να στιβάζει. Είσαι εμείς για νύχαν όλοι τους κι Κύπρου τα κακά της. Μες τους ανέμους τους κρυφούς είσαι τα μερτικά της. Η ρωμιοσύνη εφηλή συνόκερη του κόσμου. Κανένας δεν ευρέθηκε για να την εξυλείψει. Κανένας για τη σέπη την που τάψει ο Θεός μου. Ενθουσιασμένη για όλη αυτή την παρουσίαση που έγινε απόψε, για τη μεγάλη δράση, για το αγώνα που κάνει ο Νταλάρας. Η αδελφή Χατζημίχα,
η χοροδία η κυπριακή ήταν κάτι, ένα πολύ ωραίο θέαμα που τουλάχιστον εδώ πέρα δεν έχουμε ξαναδεί. Εύχομαι ο κόσμος να ανταποκριθεί και οι Έλληνες και οι Κύπροι καλλιτέχνες να σπεύσουν να βοηθήσουν τον Νταλάρα, γιατί ο σκοπός είναι ιερός και όλοι πρέπει να πολεμήσουμε για να δούμε μια Κύπρο ελεύθερη, γιατί θέλω και εγώ να δω του άντρα μου το χωριό και τα παιδιά μου να γνωρίσουν τον τόπο του πατέρα τους και τις ρίζες τους. Το διήμερο της διακοπής στο Σικάγο ήταν ο μόνος τρόπος για να αντέξει η χοροδία και η ομάδα χορού το επόμενο 24ωρο. Με μόνο μία ώρα ξεκούρασης μετά από τη συναυλία, η διάσταση ξεκινά για την πόλη της Ελευθερίας, όπου θα ανεβάσει ξανά το χορόδραμα των Αθανάτων στο θέατρο του Πανεπιστημίου Queens της Νέας Υόρκης. Αμέσως μετά την άφιξή τους, ολόκληρη ομάδα μεταβαίνει στο θέατρο όπου ξεκινά η ανάρτηση του σκηνικού, η τοποθέτηση της έκθεσης φωτογραφίας και οι τελικές δοκιμές. Ακολουθεί δεξίωση για τους επισήμους και τους κατοίκους της Ομογένειας στο χώρο της έκθεσης φωτογραφίας. Εν τω μεταξύ, η χοροδία ετοιμάζεται για την τελευταία παράσταση του χοροδράματος. Σε λίγο ανοίγουν οι θύρες του θεάτρου που θα γεμίσει ασφιχτικά. Λόγω του μικρού αριθμού θέσεων δεν ορίστηκε επίσημα τιμή εισιτηρίου, αλλά αφέθηκε στην κρίση των θεατών να συμβάλλουν ατομικά με όποιο τρόπο μπορούσε ο καθένας για τον καλό σκοπό. Το αποτέλεσμα ήταν να εισπραχθεί το εκπληκτικό ποσό των 500 μέχρι και 1.000 δολαρίων για κάθε εισιτήριο. Select group
that you will see a choir and musical group from Cyprus called Diastasis, a group made up of 76 people that for the past 3 years have been touring Greece, Cyprus, and Europe, performing on behalf of Freedom for Cyprus. I want you to know that these people pay their own expenses. They come here completely free of charge on our behalf. They come here because they know that the overseas Hellenes are the ones that are going to help Cyprus get free. Όλες οι καμπάνες της γης σήμανα με μιας. Όλα τα ανθρώπινα μέτωπα ψηλά. Όλες οι καρδιές μεσίστιες. Στο χωριό Λύση ανάμεσα Λευκοσία και Αμόχωστος. Η μάνα του έσφιξε το μαύρο της τσεμπέρι κάτω από το δυνατό σαγόνι της και είπε ακριβώς τα λόγια που περίμενε ο γιος της. Είμαι περήφανη. Κάλιο μια φούχτα τιμημένη στάχτη, παράγωνα της μένος ο λεβέντης μου. Ο πατέρας του πάλι, σαν πήγε στο στρατιωτικό νοσοκομείο της Λευκοσίας, αναγνώρισε το καμένο παιδί του από τις χοντρές ελληνικές κοκάλες του και από εκείνο το χρυσό Κωνσταντινάτο που άχνιζε στον κόρφο του και στον κόρφο του κόσμου. Πραγματικά ήταν συγκινητική αυτή η παράσταση, έχει ψυχώσει τον κόσμο και νομίζω ότι θα αμονιαστούμε τώρα όλοι να προχωρήσουμε στον αγώνα. Δεν υπάρχει αφιβολία ότι πρέπει να συνεχιστεί η υποστήριξη και από την Κυπριακή κυβέρνηση και από τους Κύπριους επιχειρηματίες και από όσους μπορούν να βοηθήσουν, διότι είναι ο μόνος τρόπος για να συνεχίσουμε τον αγώνα. Εμείς ως απόδημοι κάνουμε ό,τι μπορούμε. Μετά το τελευταίο μαρτυρικό 24ωρο, ολόκληρη η ομάδα αφέθηκε τις επόμενες μέρες να απολαύσει την πόλη που ποτέ δεν κοιμάται, πάντοτε σύμφωνα με το θρυλικό Φρανκ Σινάτρα. Start spreading. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I wanna wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. Οι μέρες της ξεκούρασης έληξαν με ένα πλωτό περίπατο γύρω από το νησί του Μανχάταν, ο οποίος πρόσφερε μια πραγματική αλλαγή σε όλα τα παιδιά παρόλο το κρύο της μέρας. Number one. These
up to you, New York, New York, New York. Σύμφωνα με τις παραδοσιακές μας συνήθειες, η παροικία μας προσκάλεσε για ακόμη μια φορά σε λουκούλιο δείπνο, αυτή τη φορά σε ταβέρνα που διατηρεί συμπατριώτης μας στη γειτονική Νέα Ιερσαίη. Ανανεωμένοι πλέον όλοι ξεκινούν τις προετοιμασίες για το μεγάλο γεγονός. Μια εμφάνιση στη μεγαλύτερη συναυλία ελληνικής μουσικής που έγινε ποτέ εκτός Ελλάδος σε κλειστό χώρο. Ανήκουμε στο είδος των καλλιτεχνών που δεν θεωρούν το τραγούδι σαν ένα μέσο διασκέδασης μόνο. Δεν θεωρούμε τους εαυτούς μας δύο διασκεδαστές, αλλά πιστεύουμε ότι ο καλλιτέχνης έχει να παίξει και ένα ρόλο μέσα στην κοινωνία, ένα κοινωνικό ρόλο, και γι' αυτό το λόγο είμαστε εδώ και συμμετέχουμε. Πέρα από την αγάπη μας για την Κύπρο, γιατί έχουμε ζήσει κάποια χρόνια, νεανικά μας χρόνια, έχουμε πάει 2-3 χρόνια σχολείο στο Ελένιον, στη Λευκοσία, και θεωρούμε την Κύπρο κάπως σαν ιδιαίτερη πατρίδα μας. Αυτός είναι ο λόγος που είμαστε εδώ. Τα εισιτήρια του 20.000 θέσεων σταδίου είχαν προπολιθεί και οι υπεύθυνοι αναγκάστηκαν να προσθέσουν ακόμη 500 καθίσματα γύρω από την κεντρική σκηνή. Έλληνες από τον Καναδά, τη Φλόριδα και γενικά από όλες τις ανατολικές πολιτείες είχαν αυλώσει λεωφορεία για να παρευρεθούν σε αυτό το εθνικό συλλαλητήριο, όπως ορισμένοι απεκάλεσαν τη συναυλία. Το όνομα του Γιώργου Νταλάρα θα ήταν αρκετό για να δημιουργήσει αυτό το σάλο, αλλά το γεγονός ότι θα συνοδεύεται από ονόματα όπως η Νανά Μούσχουρη, ο Άλντε Μιόλα, η αδερφή Κατσιμίχα και η Γλυκερία δημιούργησε πραγματικό πανδαιμόνιο στους χώρους πώλησης εισιτηρίων. Ο κόσμος καταφθάνει κατά χιλιάδες. Οι Έλληνες του νέου κόσμου τρέχουν να δώσουν το παρόν τους για το καλό της Κύπρου και του ελληνισμού και για να απολαύσουν το μεγάλο τραγουδιστή.
Όπως έχω πει τόσες φορές αυτή τη βραδιά, είναι ότι είμαι συγκινημένη γιατί έλαβα μέρος στη βραδιά αυτή. Γιατί μου δόθηκε ευκαιρία να βρεθώ πιο κοντά και να βρεθώ με όλο τον κόσμο και όλους τους καλλιτέχνες και όλους τους οργανώτες αυτή τη παραστάσεως, για να μιλήσουμε, να τραγουδήσουμε, να υπερασπίσουμε ένα θέμα τόσο πολύ σοβαρό και τραγικό που συμβαίνει στην Κύπρο. Νομίζω ότι αν μου είχε δοθεί ευκαιρία πριν, θα το είχα κάνει με όλη μου την καρδιά. Εύχομαι και το ελπίζω να γίνουν όλες τέτοιες εκδηλώσεις και άλλες τέτοιες εκδηλώσεις, όχι μόνο για την Κύπρο που ήδη είναι κατεχόμενη τόσο πολλά χρόνια, αλλά και για τη Μακεδονία μας, η οποία περνά πάρα πολύ δύσκολες στιγμές τελευταία. Η διάσταση τώρα πια είναι ένα μέρος από τη ζωή μου. Δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Μας συνδέουν σαν ομάδες πια που βγαίνουμε στον κόσμο κοινή στόχη. Και η αγάπη που υπάρχει, προσωπική αγάπη. Με τον Μάριο και τον Πανίκο και με έναν τους ανθρώπους που όλο αυτόν τον καιρό έξω από τις τυπικότητες έχουμε δεθεί με έναν μαγικό τρόπο, μεταφυσικό. Εγώ τους βλέπω να παλεύουν, να τραγουδάνε, να χορεύουν, να ταξιδεύουν και κάθε φορά
που θα γυρίσω την ώρα που τραγουδάω και θα δω τα πρόσωπά τους, να είναι ένας κόμπος και με πνίγει. Είναι τα αδέρφια μου, είναι οι άνθρωποι που με στήριξαν. Και η καλύτερη διαμαρτυρία που έχει γίνει ποτέ. Είναι κάτι που ξεχωρίζει. Μπράβο σε όλους τους οργανωτές, σε όλους που λάβανε μέρος. Τις καλύτερες ευχές μου για μια ελεύθερη Κύπρο και ζήτω η Μακεδονία και η Κύπρος. Μας άνοιξε την ψυχή μας ο Νταλάρας. Να ζήσει, να ζήσει. Εγώ ήρθα για από τη Βενεζουέλα. Από τη Βενεζουέλα. Από τη Βενεζουέλα σήμερα το μεσημέρι για αυτό το ρεσιτάλ. Έξω οι Τούρκοι από όλη την Κύπρο. Έξω οι Τούρκοι από όλη την Κύπρο. Thank you.